Κυρίε και κύριοι, καλώς ήρθατε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας στην εκδήλωση της Διοικούσας Επιτροπής Εκλογικής Περιφέρειας Μεσσηνίας της Νέας Δημοκρατίας. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, τον κύριο Τάσο Θεοδωρητάκο, για την άμεση αποδοχή και με χαρά των δημοκρατών. Εντάξει, δεν το μπροστά. Λοιπόν, για την άμεση αποδοχή και με χαρά, κύριε Θεοδωρικά, τον κύριο Μολέ, συγγνώμη πάρα. Λοιπόν, γίνει σήμερα, αποδέχτηκε την πρόσκλησή μας να είναι σήμερα μαζί μας σαν κεντρικός ομιλητής. Μας τιμούν με την παρουσία του σήμερα εδώ, ο πρώην Πρωθυπουργός και Παρέδρος της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Καρδάνης Καμερά, και την ευχαριστώ σήμερα, κύριε Πρωθυπουργός και ο κύριος Καρδάνης. Με μεγάλο ευχαριστώ στους δημάρχους της Μεσσηνίας, στους αντιδημάρχους, στην εκπρόσωπο της ΚΕΔΕ, νομίζω ότι δεν ξέρω, ξεχνώ κάποιους αντιπεριφερειάρχες. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους. Νεοδημοκράτες και νεοδημοκράτες, παραπάνω από δύο χρόνια έχουμε να βρεθούμε όλοι μαζί από κοντά. Ενώ παράλληλα κρίνουμε τρία χρόνια που δώσαμε στη Νέα Δημοκρατία πάλι πίσω τη διακυβέρνηση της χώρας. Μία περίοδο καταιγιστικών αλλαγών. Μία περίοδο καταιγιστικών αλλαγών, παγκόσμιων αναταράξεων και εθνικών προκλήσεων. Αλλά παράλληλα και η πιο δημιουργική περίοδος που γνώρισε η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια χάρη στη Νέα Δημοκρατία. Αυτό το διάστημα καταφέραμε σαν κυβέρνηση να μετατρέψουμε τα εμπόδια σε ευκαιρίες. Ποτέ δεν είπαμε ότι η καθημερινότητα δεν έχει γίνει λίγο πιο δύσκολη. Ποτέ δεν υποσχεθήκαμε ότι με ένα νόμο και με ένα άρθρο θα σώσουμε την Ελλάδα την επόμενη μέρα. Το αντίθετο. Ακριβώς επειδή γνωρίζουμε τη δύσκολη κατάσταση, προσπαθούμε να κάνουμε το καλύτερο δυνατό για την αντιμετώπιση των δυσκολιών της καθημερινότητας. Και μέχρι τώρα έχουμε σταθεί στο ύψος των περιστάσεων, τόσο στον οικονομικό τομέα, όσο και στα μεγάλα εθνικά μας ζητήματα. Λάβαμε και λαμβάνουμε μέτρα για την αντιμετώπιση της διεθνούς ενεργειακής κρίσης. Μειώσαμε το ένφια. Μειώνουμε τους φόρους. Αμυνθήκαμε στην πανδημία με τον καλύτερο τρόπο. Ενισχύσαμε την προστασία του πολίτη. Μειώσαμε τις μεταναστευτικές ροές κατά 85%, ενώ παράλληλα ενισχύσαμε τη φύλαξη των θαλάσσιων συνόρων μας, αλλά και των συνόρων μας στον Εύρο. Αυξήσαμε κατά 73% τις άμεσες ξένες επενδύσεις, ενώ παράλληλα καταφέραμε να αποπληρώσουμε πλήρως το δανεισμό μας στο Δούνου του. Καταφέραμε σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό και γρήγορα, μπορώ να πω, την ψηφιοποίηση του κράτους και της οικονομίας. Διευρύναμε και εμβαθύναμε τις παραδοσιακές συμμαχίες μας με την Αμερική, το Ισραήλ, τα Αραβικά κράτη και τη Γαλλία. Συγχρόνως υπογράψαμε συμφωνίες με Ιταλία και Αίγυπτο σχετικά με την οριοθέτηση της ΑΟΣ. Όλα αυτά δεν θα είχαν γίνει, όπως και άλλα πολλά, χωρίς τη Νέα Δημοκρατία. Τώρα και τα επόμενα χρόνια, λοιπόν, η πατρίδα μας έχει ανάγκη τη Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία έχει ανάγκη όλους εμάς, τους νεοδημοκράτες, τις νεοδημοκράτησες, τους ονεδίτες και τις ονεδίτησες, ώστε να δώσουμε την ευκαιρία στην Ελλάδα να συνεχίσει την πορεία ανάκαμψης που έχει χαράξει ήδη η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Μην ξεχνάτε το εξής. Το επόμενο διάστημα πρέπει να ενωθούμε όλοι μαζί. Είμαστε όλοι νεοδημοκράτες. Δεν μας χωρίζει τίποτα και κανένας. Είμαστε μια οικογένεια. Και αυτό το αποδεικνύουμε απόψε εδώ και σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ γι' αυτό. Δεν θέλω να σας ταλαιπωρήσω άλλο, αλλά οφείλω να ευχαριστήσω κάποιους ανθρώπους. Αυτή είναι η κυρία Μαρία Μπετιχαβά, η τομεάρχης εκδηλώσεων της ΔΕΠ. Θέλω να ευχαριστήσω τα γραφεία των βουλευτών μας στη Μεσσηνία για την πολύτιμη βοήθειά τους στη διοργάνωση αυτής της εκδήλωσης, όπως επίσης τους χορηγούς μας, τον κύριο Σπύρο Φέστα και την κυρία Χριστίνα Γεωργακύλα, τον κύριο Παναγιώτη Πουλημένο, τους αδερφούς Μουργή και τους αδερφούς Μπουρδέκα.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ μέσα από την καρδιά μου για την παρουσία σας εδώ.